Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο Echo News by Day. Νέο δρόμο στην επιστημονική έρευνα ανοίγει η ανακάλυψη της Ελένης Σταυρινίδου και της ομάδας της από το Πανεπιστήμιο Λινκόπινγκ της Σουηδίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό χώμα που επιταχύνει την ανάπτυξη των φυτών, ενώ για πρώτη φορά η Ελληνίδα ερευνήτρια απέδειξε ότι τα φυτά μπορούν να παίξουν το ρόλο μπαταριών, εξηγώντας στον Sky πώς λειτουργούν τα ηλεκτρονικά φυτά και ποια είναι η δυναμική τους στο πεδίο των βιοηλεκτρονικών. Κυρία Σταυρινίδου, εσείς και η ερευνητική σας ομάδα αναπτύξατε ένα βιοηλεκτρονικό χώμα που επιταχύνει την ανάπτυξη των φυτών κατά 50% κατά μέσο όρο. Τι είναι λοιπόν το e-soil όπως το ονομάσατε, σε ποιες καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι το καθιστά καινοτόμο? Ναι, λοιπόν, το e-soil, όπως το ονομάζουμε, είναι ένα ουσιαστικά υπόστρωμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια φυτών, το οποίο αποτελείται κυρίως από κυταρίνη και ένα πολυμερές το οποίο μπορεί να έχει ηλεκτρισμό. Δείξαμε ότι με την εφαρμογή του ηλεκτρικού ρεύματος το φυτό μεγαλώνει πιο γρήγορα. Σε συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήσαμε σπόρους κρυθαριού. Αυτό το υπόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λεγόμενη υδροπονία, όπου είναι η καλλιέργεια φυτών χωρίς χώμα, και με την υδροπονία το κρυθάρι μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί για τροφή για τα ζώα. Όμως με την υδροπονία μπορεί να καλλιεργηθούν και άλλα λαχανικά, όπως για παράδειγμα ντομάτες ή φράουλες ή για παράδειγμα μαρούλι. Αναπτύξατε οργανικές ηλεκτρονικές συσκευές που ενσωματώσατε σε ζωντανά φυτά, εισάγοντας έτσι και την έννοια των ηλεκτρονικών φυτών. Τι είναι τα ηλεκτρονικά φυτά και είναι το μέλλον σε έναν κόσμο που οι φυσικοί πόροι συνεχώς συρρυκνώνονται και η επισιτιστική κρίση καραδοκεί? Μπορούμε να εισάγουμε τεχνολογικά υλικά τα οποία οργανώνονται και πολλές φορές και από μόνα τους στη δομή του φυτού, χωρίς να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες του φυτού. Για παράδειγμα, δείξαμε και ήμασταν οι πρώτοι που το δείξαμε αυτό, ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια στο φυτό. Ουσιαστικά μπορούμε να ποτίσουμε το φυτό με κάποια τεχνολογικά υλικά και αυτά οργανώνονται στις ρίζες του φυτού και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν είδος μπαταρίας. Και επίσης δείξαμε ότι μπορούμε να φορτίσουμε αυτή την μπαταρία με έναν πολύ φτηνό φωτοβολταϊκό και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο φυτό για να δώσουμε ενέργεια σε κάποιες διατάξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει η κατηγορία των διατάξεων που είναι το Internet of Things. Θέλουμε στο μέλλον αυτές οι διατάξεις να βρουν εφαρμογή στη γεωργία και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της έρευνας είναι πώς μπορούμε να παράγουμε τροφή για τον αυξανόμενο πληθυσμό με λιγότερους πόρους. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο Echo News by Day. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.